Έχετε προσέξει στη δεξιά γωνιά της εκκλησίας του Δαφνίου ένα ψηφιδωτό που παριστάνει τη γέννηση στο σπήλαιο της Βηθλέμ. Πίσω από την κούνια του Χριστού ανοίγει κατάμαυρο το στόμα της σπηλιάς, το πιο μαύρο χρώμα που έχει υπάρξει ποτέ σε γέννηση, το πιο μαύρο χρώμα που έχω δει στη ζωή μου. Αυτή η εικόνα έρχεται μπροστά μου κάθε φορά όταν συλλογέμαι τους μύθους του γένους στον καιρό της δουλείας. Το λευκό λίκνο, αν το έχει γεννήσει ή αν πρόκειται να το καταπιεί η άβυσσο, δεν το ξέρεις. Τι ετοιμάζεται, μια ανάσταση ή μια καταστροφή, δεν το ξέρεις. Όλη μας η μυθολογία λυκνίζεται πάνω σε αυτό το λίκνο, που ήρθε να το προσκυνήσει τελευταίο στα χρόνια μας ο ζωγράφος Θεόφιλος Χατζημιχαήλ. Και το σκλαβωμένο έθνος σε αυτό το λίκνο τοποθέτησε μαζί με τον Διγενή και τον Μεγαλέξανδρο, το τραγούδι της Παλικαριάς και της Αγάπης που φέραν από την Μουσεμένη Κρήτες οι βασανισμένοι πρόσφυγες του Μαρίνου Μπουνιαλή. Το ορτοδοκίμιο που γράφει ο Σεφέρης το γράφει στο Κάιρο το 1942 και ονομάζεται Ερωτόκριτος, ένα ελληνικό ποίημα. Εντάξει. Και μέσα σε αυτό το ποίημα λέγει αυτή την περιγραφή και παρόλο που δεν έχει ίντερνετ να το κοιτάξει, θυμάται καλά την εικόνα. Εντάξει, δηλαδή τι θέλω να σας πω. Βλέπουμε τα πράγματα μια φορά, τα βλέπουμε δεύτερη φορά, αλλά δείτε τώρα από όλα όσα σας είπα εγώ, τι βλέπει ο Σεφέρης. Βλέπει το μαύρο πίσω από το λευκό λίγο. Εντάξει. Της ανθρώπινης σεξουαλικότητας μέσα σε αυτό, η σύλληψη του Χριστού, εκεί έχουμε τον Ευαγγελισμό, η γέννηση του Χριστού εκεί, η βάφτιση του Χριστού εδώ, δηλαδή η απαρχή της τελικής ευθείας της διαδρομής και η μεταβόλωση. Δηλαδή έχουμε το τετράδικο το οποίο μας δημιουργεί και στο κέντρο να πια αφηγηματικά στρώνουμε το τέλος της διαδρομής μας. Εντάξει, κοιτάξτε, μου λέτε ότι δεν έχετε έρθει να το δείτε αυτό. Είναι εντελώς αναξιοποιητό και αφηγηματικά. Πρόκειται για κάτι μεγαλειότερο, δηλαδή. Θα μπορούσε αυτό να είναι μνημείο παγκόσμιας εμβελίας. Αυτό που κουβαλάει μέσα του είναι παγκόσμιο αυτό. Εντάξει. Εδώ λοιπόν σε αυτή τη βάφτιση έχουμε σοκαριστικά και απρόσμενα. Ο καλλιτέχνης δείχνει στον εαυτό του την ελευθερία να μας δείξει τα γεννητικά όργανα του Χριστού. Δεν ξέρω αν το πιο ελευθέριο είναι ότι μας τα δείχνει ή το τι μας δείχνει. Έτσι. Δεν ξέρω τι από τα δύο είναι πιο ελευθέριο. Σε κάθε περίπτωση, σε έναν χριστιανισμό που σεκλίνεται με τα γεννητικά όργανα, τα όργανα της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Εδώ βλέπουμε έναν ψηφιδωτέ, ο οποίος είναι αναμφίβολα τολμηρός, έτσι. Και αν θέλετε δεν είναι και τόσο χριστιανός, με την έννοια ότι έχει στο νου του κάτι άλλο από την ευημοσύνη θα επέβαλε η χριστιανική αφήγηση. Η Ελένη είπε τη λέξη «κούρος». Είναι η κούρη, είναι η μεγάλη αναφορά του γενικού ανθρωπίνου σώματος στην πολιτισμική ιστορία του ανθρώπου. Η κούρη, αν θέλετε, είναι η προσπάθεια που κάνει η Ελλάδα να φύγει από την Αίγυπτος και Αίγυπτο και να γίνει Ελλάδα. Αν θέλετε να σας πω τι θα πει αρχαίος ελληνικός πολιτισμός, είναι κάτι που γεννήθηκε από την Αίγυπτο. Και έγινε ξαφνικά κάτι άλλο στο Αιγαϊκό αρχιπέλαγο. Ο κούρος, έτσι το ότι γυμνώνεται ο κούρος. Γιατί ότι ο κούρος ξαφνικά από ανέκφραστος αρχίζει και χαμογελάει και περνάει από το ανέκφραστο στο εκφραστικό με μια πορεία, είναι συγκλονιστικό πράγμα. Και εδώ έχουμε μια ανάμνηση του κούρου, έτσι όπως την διανοήθηκε ο ανώνυμος ψηφιδοθέτης του 11ου αιώνα. Υπάρχει και καλύτερος αυτό. Ποιο ζωγραφίζει γυμνός κούρος ανάμεσα στη δημιουργία του κόσμου και ισχύει και δημιουργεί με δημοσύνη τρομερή και ένταση στους παραγγελιοδότες του, ο Μιχαήλ Άγγελος.
την καπέλα Σιξτίνα ζωγραφίζει 410 γυμνάτρικα σώματα. Με γεννητικά όργανα, με. Και ψάχνει το Βατικανό για 300 χρόνια αν θα γκρεμίσει, αν θα σβήσει την εικόνα ή αν θα την ντύσει. Εν τέλει την έντυσε. Η εικόνα είναι ντυμένη. Δηλαδή δεν μπορεί να τη διαχειριστεί, γιατί κάπου κάτι καταλαβαίνουμε ότι αυτό εδώ δεν το πλήγει. Και την ίδια ώρα καταλαβαίνουμε ότι αυτό εδώ είναι ένα ανάποδο αφήγημα. Εγώ είμαι μανιακός, όπως έχετε καταλάβει, τον ανάποδο αφήγημα. Και σε αυτά εδώ τα ανάποδα αφηγήματα, όταν πρωτοήρθα εδώ και ήρθα, παιδιά, με τους γονείς μου στη δεκαετία του 80, έτσι, 13 χρονών, για να το 1980, και άρχισα να σκέφτομαι με μεγάλη ένταση την έννοια του αρσενικοθήλικου Ιησού, η οποία όσο μεγάλο να τόσο περισσότερο ομάρεται, ο Χριστός να είναι το Α και το Ω, όπως έλεγε, μέσα σε αυτήν εδώ σκέψη έγραψε και ένα βιβλίο το οποίο λέγεται «Τα Μελένια Λεμόνια». Είναι το βιβλίο στο οποίο δόθηκε και ο τίτλος της πλατφόρμας. Το βιβλίο δεν είναι τόσο ήπιο όσο η πλατφόρμα. Η πλατφόρμα είναι μια ήπια συμπεριληπτική αγκαλιά. Στο βιβλίο προσπαθεί να δημιουργήσει μια ανάγνωση για την εχάραξη αυτού που τον είπαμε Χριστό μέσα από αυτή τη λογική της ταυτοτικής, βιολογικής, ερωτικής, σεξουαλικής, πνευματικής ελευθερίας. Αντίβαλε και τα τώρα και σε ιερό χώρο. Αλλά και ο ιερός χώρος είναι και αυτός ένα υβρίδιο, έτσι, πολλαπλοτήτων μέσα του. Λέει, πάμε από εδώ για να το δούμε παραπέρα.